six. Game. At this age, how are them man still hating? My young boy in a different country, but he ain't never been on vacation. One hand on a girl I'm dating, one hand on the cash I'm making. We come through like Funky Friday and have all your man them skating. I came in 550 on trainers. I look at. Είμαι ο Άγγελος από Μελβούρνη, Αυστραλία. Ζω εκεί τα τελευταία 4 χρόνια. Και ήρθα στην Ελλάδα για να δω το ΒΑΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ό,τι πιο... Με τον ΠΑΟΚ μεγάλωσα ουσιαστικά. Και είναι ό,τι πιο αγαπημένο έχω στην καρδιά μου. Το κανονίζω το ταξίδι αυτό εδώ και τρία χρόνια, τα τελευταία τρία χρόνια, ώστε να μην έχω σχολείο ή πανεπιστήμιο ή το ένα ή το άλλο, ώστε να μπορώ να έρθω να παρακολουθήσω τα παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι που παρακολούθησα όταν ήρθα στην Ελλάδα ήταν το Αστέρας Τρίπολης που άκουσα στην Τρίπολη. Μένω στην Αθήνα τις πιο πολλές φορές, λόγω του ότι εκεί έχουμε σπίτι. Αλλά για κάθε εντός έδρας μας στο ΠΑΟΚ έρχομαι, ανεβαίνω Θεσσαλονίκη, όπως για παράδειγμα το ΠΑΣ Γιάννα και τον Όφη και τώρα με τον Ολυμπιακό. Επίσης έχω δει το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και το Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Τη σημερινή μέρα πώς σου φάνηκε? Ήταν απίστευτα. Βασικά τρέμω από τη στιγμή που μπήκαμε στο γήπεδο. Γνώρισα και τους παίκτες. Δηλαδή είναι απλά απίστευτο το να είσαι μέσα στο γήπεδο εκεί που βλέπεις όλους τους παίκτες να παίζουν. Είναι ένα συνέστημα που νομίζω κάθε φίλαθλος θέλει να νιώσει. Να μπορεί να πατήσει μέσα στο γήπεδο και στο γρασίδι που παίζουν μπάλα. Οπότε ναι, είναι απίστευτο, είναι εκθαμβωτικό, είμαι λίγο. Πιστεύω είναι το συνέστημα, δηλαδή το ότι βλέπεις αυτή την ομάδα και οι οπαδοί όλοι το πόσο τρελαμένοι είναι με την ομάδα. Η ατμόσφαιρα της Τούμπας φυσικά σε κάθε μάτς, ακόμα και στα μικρά μάτς, πόσο μάλλον στα μεγάλα, ειδικά αύριο, η ατμόσφαιρα απλά είναι το πιο όμορφο πράγμα και σε κάνει να πουρώνεις ακόμα πιο πολύ και εσύ ο ίδιος με την ομάδα. Και ευχή σου για την ομάδα. Να πάρουμε το double φέτος και του χρόνου να μπορούμε να πούμε στους ομίλους της Champions League.